Πότε έχουμε ενδείξει παραπομπή σε νοσοκομείο σχετικά με το νεογέννητο και σχετικά με τους γονείς. Τώρα, σχετικά με το νεογέννητο. Πρώτον, νεογνώ που δεν αντιδρά στο θόρυβο ή στο ιστορικό αναφέρονται παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με βαρικοεία. Δεύτερον, νεογνώ που παρουσιάζει παθολογική ρόδινη διάβγεια. Μόνιμο στραβισμό ή αν από το ιστορικό αναφέρονται παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με οφθαλμικές παθήσεις. Τρίτον, νεογνώ με μονοπλευρή αδυναμία του άνου ή κάτω άκρου και σταθερά ασύμετρη κινητικότητα. Τέταρτον, νεογνώ με σταθερά με σταθερή υποτονία η οποία συνοδεύεται από μειωμένη λήψη τροφής και σταθερα ασυμετρη κινητικοτητα τεταρτον νεογνω με θηλαστικών κινήσεων. 5. Νεογνώ με υποτονία και μορφολογικά ευρήματα, δυσμορφίε, μικροκεφαλία, αρθρογρύπωση, οστικές αλλοιώσει. Και έκτον, νεογνώ με υπερτονία που συνδυάζεται με σταθερό οπισθότονο. Τώρα θα μιλήσουμε για ενδείξει παραπομπή σχετικά με του γονεί όταν υπάρχει. Πρώτον, επιλόχιος κατάθλιψη, Δεύτερον, εμφάνιση ψυχιατρικής διαταραχή σε έναν εκ των Τρίτον, σοβαρή ρήξη του συζυγικού δεσμού. Και τέταρτον, συστηματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, κάναβι, αλκοόλ κλπ. Γράψε μου την εμπειρία σου για να μαθαίνουν και οι άλλοι γονείς.